Ο κορονοϊός είναι στη γειτονιά μας και οι συσκέψεις είναι συνεχείς. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε λοιπόν η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων εδώ στο Υπουργείο Υγείας. Μαζεύτηκαν για να αποφασίσουν αν θα χρειαστούμε κάποια επιπλέον έκτακτα μέτρα. Αποφάσισαν ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι να επενδύσουμε στην ενημέρωση του κόσμου και στην τήρηση των μέτρων υγιεινής. Όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, μόλις το 85% των ανθρώπων που έχουν κορονοϊό το αντιμετωπίζει ο οργανισμός τους ως ένα απλό κρυολόγημα. Σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, αποφασίστηκε λοιπόν να αχυρωθούν τα νοσοκομεία μας με εξοπλισμό και προσωπικό, παρά να έχουμε περισσότερο μέτρα στις πύλες εισόδου της χώρας. Γι' αυτό και προς το παρόν δεν θα υπάρχει θερμομέτρηση στις πτήσεις που φτάνουν από Ιταλία. Να σου πω ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση. Άρα, όχι περαιτέρω, για ό,τι έρχεται από την Ιταλία, δεν έχουμε κανένα μέτρο. Όχι, δεν λαμβάνουμε επιπλέον. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα μέτρο για ό,τι έρχεται στη χώρα μας από τη γειτονική Ιταλία, παρά τα εκατοντάδες κρούσματα. Δεν υπάρχει θερμομέτρηση, Νίκη, για τους ανθρώπους που φτάνουν εδώ στη χώρα μας από την Ιταλία. Αυτό αποφασίστηκε. Υπάρχουν αφίσες στα αεροδρόμια που ενημερώνουν τον κόσμο ώστε να πηγαίνει στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, να πηγαίνει σε κάποιο νοσοκομείο, να ξέρουν ποια είναι τα συμπτώματα, έτσι ώστε να κινητοποιούνται. Όπως λοιπόν γίνεται και τις πτήσεις από την Κίνα. Αυτή τη στιγμή δεν πετάνε από την Κίνα, αλλά στις πτήσεις από Κίνα, στις απευθείας γινόταν θερμομέτρηση. Ναι.